παραμείνουμε στον επίμονο αρχαιολόγο Μακαρόνα με την από κοινού ανακοίνωση του κυρίου Φάκλαρη και της κυρίας Σταματοπούλου για πτυχές της διοικητικής φυσιογνωμίας του Μακαρόνα. Καλημέρα σας. Ο Χαράλαμπος Μακαρόνας για τις νεότερες γενιές αρχαιολόγων αποτελεί σχεδόν μυθικό πρόσωπο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αρχαιολόγος που να έχει εργαστεί στη Βόρεια Ελλάδα και να μην έχει συναντηθεί με το έργο του. Είχα τη μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του το 1971. Πιο κοντά να είναι. Ευχαριστώ. Είχα τη μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του το 1971. Μου εμπιστεύτηκε την ανασκαφή του τείχους της Πέλλας που είχε επισημανθεί την προηγούμενη χρονιά. Ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός, ολιγόλογος, μετρημένος και ευγενής, με βαθιά αρχαιολογική γνώση και αγάπη για τα μνημεία, ακούραστα εργατικός, αλλά και σχολαστικός στο διοικητικό και γραφειοκρατικό του ρόλο, με σεβασμό και αγάπη για το προσωπικό του. Ποια εικόνα δείχνουμε? Ναι, εντάξει. Από την άλλη, αυτός ο χαμηλών τόνων άνθρωπος είχε ένα πάθος για τα δυνατά και γρήγορα αυτοκίνητα και έτρεχε με το αυτοκίνητο πολύ επικίνδυνα. Κάθε 3-4 χρόνια αγόραζε καινούριο και έφτανε στην Αθήνα σε 5 ώρες από τον παλιό δρόμο μέσω Δομοκού. 3 ώρες περίπου συντομότερα από το κανονικό. Με έπαιρνε μαζί του για την Πέλλα, για τη Βεργίνα και πήγαινε βολίδα. Ένα άλλο του μεράκι ήταν οι φωτογραφικές μηχανές. Δεν λυπόταν χρήματα για την απόκτησή τους. Είχε πάντα τα πιο προχωρημένα μοντέλα, αλλά δεν τραβούσε καλές φωτογραφίες, όπως ο ίδιος πολύ σεμνά μου ομολογούσε. Στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε ως επιμελητής και στη συνέχεια ως έφορος και προϊστάμενος της 11ης Αρχαιολογικής Περιφέρειας Μακεδονίας, ως τη συνταξιοδότησή του, ενώ για ένα χρονικό διάστημα χρημάτισε διευθυντής αρχαιοτήτων της Προεδρίας Κυβερνήσεως. Όπως ακούσατε, από την ημερών του και με μέρημνά του δημιουργήθηκε το μουσείο που μας φιλοξενεί και ήταν ο πρώτος του διευθυντής. Εδώ θα παρουσιάσουμε πτυχές της διοικητικής φυσιογνωμίας του, όπως προκύπτουν από τα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου Εγγράφων της 11ης Αρχαιολογικής Περιφέρειας, και ευχαριστούμε το Μουσείο για την άδεια παρουσίασης αυτής της έρευνας. Πρώτο ζήτημα στις προτεραιότητες του ήταν ασφαλώς η προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες. Πόλεμος, γερμανική κατοχή και πείνα, εμφύλιος, έλλειψη προσωπικού, εγκαταστάσεων, δυσχέρειες στις επικοινωνίες, προβληματικό οδικό δίκτυο σε ένα εξαιρετικά εκτεταμένο χώρο αρμοδιότητας, ένδυα κρατικών πόρων και πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο της υπηρεσίας. Και ύστερα, η εντατική ανασυγκρότηση και ανοικοδόμηση των πόλεων και της υπαίθρου και η συνακόλουθη αποκάλυψη αρχαιοτήτων με θυελλώδεις ρυθμούς. Στην αλληλογραφία του προς το Υπουργείο, διαπιστώσαμε σε αρκετά έγγραφα ότι δεν μασάει τα λόγια του για να είναι αρεστός, ακόμη και την εποχή που είναι απλώς επιμελητής και υπογράφει αντίπροϊσταμένου. Με έγγραφό του, παραδείγματος χάρη, το 1945, διαμαρτύρεται για να ενεργοποιήσει το Υπουργείο υπέρ των αρχαιοτήτων της Μακεδονίας
και ζητεί την έγκριση της απαιτούμενης δαπάνης για να περιοδεύσει στην περιφέρειά του και να διαπιστώσει τις ενδεχόμενες βλάβες μνημείων και συλλογών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Παρήλθεν ήδη δεκάμινον αφότου ηλευθερώθημεν εκ του εχθρικού ζυγού και σημαντικά αρχαιολογικά κέντρα της Μακεδονίας ως το Δίον, η Παλατίτσα και άλλα, η Πέλα δεν είχε βρεθεί ακόμη, όχι μόνον δεν δοκίμασαν την κρατική μέρημνα, αλλουδέ πρόσωπον Έλληνος αρχαιολόγου ηξιώθησαν να αντικρίσουν. Εάν είναι ορθόν και εύλογο να δαπανώνται, ως δαπανώνται, δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμυρίων δραχμών στους διαφόρους τομείς των εθνικών αναγκών, η Μακεδονία δεν συγχωρείται να ουραγεί εις την σειρά της προτεραιότητος. Το Υπουργείο όμως δεν ανταποκρίθηκε. Έτσι, σε έγγραφό του το 1947, που αποτελεί συνέχεια του προαναφερθέντος, βλέπουμε τον πάντα ψύχρεμο Μακαρόνα εξοργισμένο με τη στάση του Υπουργείου, το οποίο παρά το ότι έχει αγνοήσει τα αιτήματά του, φτάνει τελικά να του καταλογίζει παράληψη στην εξακρίβωση της απώλειας ευρημάτων. Και πάλι απαντάει χωρίς περιστροφές. Λυπούμε, διότι το Σεβαστόν Υπουργείο μου καταλογίζει σχετικώς παράληψη. Μου είναι ακόμη περισσότερο επαχθές το γεγονός ότι μου υπομιμνήσκεται η εντολή περί υποβολής εκθέσεων περί των ανατινήπεθρων σημειωθησών διαρπαγών εκ μέρους των στρατών κατοχής, όσε ανήτω αναγκαίων τιούτο διυπάλληλων ενσυνείδητων. Και συνεχίζει, εξηγώντας ότι έκανε το καθήκον του ως επιμελητής αρχαιοτήτων, επισκεπτόμενος όσους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους μπορούσε με δικές του δαπάνες. Δεν δύναμε να αποδεχτώ τη μομφήν ότι όκνησα ή ημέλησα να καταστήσω εις τους προϊσταμένους μου αρχάς, επανειλημμένως εμφανή την ανάγκη ταύτην. Η διαπίστωση των ζημιών δεν είναι δυνατή εκ του μακρόθεν. Το 1952, σε αναφορά του με αφορμή τα προβλήματα της Ολύνθου και το μη διορισμό φύλακα, θέμα για το οποίο είχε υποβάλει σειρά αναφορών από το 1946 έως το 1951 και με αφορμή συκοφάντηση του μοναδικού υπηρετούντος φύλακα, από τοπικό βουλευτή γράφει: «Η ευθυνολογία, όταν γίνεται μακράν της υφισταμένης πραγματικότητος των καθημερινώς δημιουργουμένων δυσχεριών, προβλημάτων και κολλημάτων, των πολλάκις προκαλεσάντων αγχώδη κατάσταση στον γράφοντα, είναι εύκολος. Είναι τη αληθεία λίαν επίφθονος η θέση του φύλακος στην Ήπεθρον. Επιθυμώ να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι ο νυν βουλευτής, κ. Στάδε, εμφορείται από αγαθής προαιρέσεως επιγαζούσης εξ ειλικρινούς ενδιαφέροντος υπέρ των αρχαιοτήτων. Έχω όμως ζωηράς αμφιβολίας εάν δύναται να λεχθεί το ίδιο και δια τους πληροφοριοδότας του». Οι υφιστάμενοι του Μακαρόνα, αρχαιολόγοι, φαίνεται ότι έβρισκαν στο πρόσωπό του έναν αμέριστο συμπαραστάτη. Μια τέτοια περίπτωση προκύπτει από έγγραφο του 1954, όταν επέστρεψε χρηματικά εντάλματα που είχαν εκδοθεί επωνόματί του για τη μελέτη του μακεδονικού τάφου Τούμπας Κιλκής, τάφος Παιωνίας, γράφοντας: «Τον εν λόγω τάφων πρώτος είδε και εξήτασε ο επιμελητής αρχαιοτήτων κ. Φώτιος Πέτσας. Επιτραπείτο να εκφράσουμε την γνώμη ότι είναι δίκαιο και επιστημονικός ορθόν εις τον πρώτον ειδόντα, διαγνώσαντα τον χαρακτήρα και προκαταρκτικώς ασχοληθέντα με νέον τι έβριμα, να παρέχεται το δικαίωμα της περαιτέρω ερεύνης, εφόσον βεβαίως και ελλειπέ προϋποθέσεις συντρέχουν. Όθεν, παρακαλούμεν όπως εανωτέρω δύο ταυτάριθμοι αποφάσεις ημών, αν θεωρηθούν ως προς το όνομα,
μόνον και εκδοθούν τα σχετικά εντάλματα επωνόματι του επιμελητού κυρίου Φωτίου Πέτσα. Η δεύτερη χαρακτηριστική περίπτωση σχετίζεται με τη μετεκπαίδευση του Ανδρόνικου στην Αγγλία. Ο Ανδρόνικος, ενώ τελούσε σε τετράμινη επιδημία, υπέβαλε έτοιμα να πουσιάσει στην Αγγλία για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η έγκριση καθυστερούσε και ο Ανδρόνικος, για να μην χάσει την υποτροφία, έφυγε στην Αγγλία με αποτέλεσμα να διακοπεί η μισθοδοσία του. Ο Μακαρόνας παρεμβαίνει και τον δικαιολογεί πλήρως και ζητάει να του καταβληθεί το παρακρατηθέν ποσόν. Και την επόμενη χρονιά επίσης τον καλύπτει, όταν καθυστερεί να επανέλθει στην Ελλάδα μετά τη λήξη της άδειάς του. Στη δύσκολη στιγμή του θανατηφόρου δυστυχήματος κατά την εκτέλεση εργασιών στον τάφο Β στο Δερβαίνι, παρήχε αμέριστη συμπαράσταση στον συλληφθέντα νεαρό αρχαιολόγο Πέτρο Θέμελη, όπως συμπαραστάθηκε και στην οικογένεια του θύματος. Με αλλεπάλληλα έγγραφά του, επιμένει στην ανάγκη στελέχωση της υπηρεσίας με ικανό αριθμό φυλάκων και κάνει εξαιρετικές επιλογές φυλάκων. Τους καθοδηγεί, τους στηρίζει και τους θέτει σε διαρκή επικοινωνία με τον ίδιο προσωπικά. Το αρχείο βρήθηκε αναφορών από φύλακες διασπαρμένους σε όλη την περιφέρεια. Αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση του εξαιρετικού φύλακα που υπηρετούσε στα Λευκάδια. Ο Θέμελης, μάλιστα, σε άρθρο του, κάνει μνήμα στον συγκεκριμένο φύλακα και αναφέρει ότι ήταν ο εξαιρετικότερος από όλους τους φύλακες που είχε γνωρίσει και μόνον ένας θα μπορούσε να συγκριθεί μαζί του, φύλακας στην Πύλο, εκπαιδευμένος από τον Μπλέγκεν. Η υπόθεση αρχίζει το 1946, όταν με στρατιωτικό έγγραφο ζητείται να διοριστεί φύλακας αρχαιοτήτων ένας λοχίας από τα Λευκάδια. Με το επιχείρημα ότι ο μακεδονικός τάφος του Λύσσονος και Καλλικλέως βρέθηκε στον αγρό του. Ο Μακαρόνας, παρά τη λεπτή θέση του ενώπιον στρατιωτικής εντολής, είμαστε στο 1946, αντιστέκεται στο Ρουσφέτη και απαντάει ότι αυτό είναι αδύνατον, γιατί δεν είναι απαραίτητος δεύτερος φύλακας, ούτε μπορεί να απολύσει τον υπάρχοντα, γιατί είναι νόμιμα διορισμένος από το 1943. Όμως, τον Αύγουστο του 1946, ο φύλακας Λευκαδίων συλλαμβάνεται και εξορίζεται. Ο Μακαρόνας εγγράφω ζητάει εξηγήσεις από τους αρμόδιους. Το απαντούν ότι εμφορείτο υπό κομμουνιστικών ιδεών και ότι ήταν επικίνδυνος για τη δημοσία ανασφάλεια. Ο Μακαρόνας κατορθώνει μετά από επίμονες ενέργειες και την προσκόμιση στοιχείων στα τέλη του 1947, ο φύλακας να επανέλθει στην εργασία του. Το 1948, στη Μαλαθριά, που ονομάστηκε Δίον, οι αντάρτες έκαναν βίαιη επιστράτευση ανδρών, την οποία, για να αποφύγει ο φύλακας, κρύφτηκε και ειδοποίησε τον Μακαρόνα. Επιστράτευσαν 20 μέχρι 40 ετών. Του γράφει ο φύλακας, στέλνει ένα μήνυμα. «Κύριε Έφορα, εις το χωριό μας εισήχθησαν συμμορητικά τμήματα και έκαναν παράνομη στρατολογία. Κατόρθωσα να τους ξεφύγω και να καταφύγω εις Κρυψώνας και εξακολουθώ να είμαι κρυμμένος. Παρακαλώ την ημετέρα υπηρεσία, όπως λάβει τα δέοντα μέτρα εγκαίρος, είτε το ταχύτερον, διότι κινδυνεύει η ατομική μου ζωή». Ο Μακαρόνας απαντάει με προσωπική επιστολή, εκτός πρωτοκόλλου. «Αγαπητέ Γιάννη, λυπούμε πολύ για όσα συμβαίνουν στο χωριό σου. Αλλά τι μπορώ να σου κάνω εγώ? Φυσικά δεν μπορώ να σου πω επισήμως. Αλλά ανεπισήμως σου λέω ότι αν δεν μπορείς πια να μείνεις στο χωριό
και θέλεις να πας διασφάλεια στην Κατερίνη, φύγε και στείλε από εκεί που θα πας μία αναφορά που να εξηγείς γιατί έφυγες. Ότι δηλαδή σε επεστράτευσαν οι αντάρτες και ότι εδραπέτευσες και για να αποφύγεις την τιμωρία τον εναγκάστησε να εγκαταλείψει το χωριό. Εγώ μόλις λάβω την αναφορά σου θα φροντίσω να σε τακτοποιήσω υπηρεσιακός ούτως ώστε να εξακολουθείς να παίρνεις το μισθό σου. Φυσικά τη φύλαξη της συλλογής θα την αναθέσεις στον πατέρα σου και θα το αναφέρεις και αυτό στην αναφορά σου. Ο πατέρας του φύλακα ήταν ήδη φύλακας από το 26, είχε πάρει σύνταξη μέχρι το 43 ήταν φύλακας. Ένας άλλος φύλακας που υπηρετούσε στην Όλυνθο κινδύνευσε να απολυθεί το 1952 γιατί ένας τοπικός βουλευτής ήθελε να διορίσει άλλον στη θέση του. Ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας τηλεγράφησε στο Μακαρόνα γνωστοποιώντας συκοφαντικές καταγγελίες του βουλευτή για πλημελή άσκηση των καθηκόντων του φύλακα, ζητώντας εξηγήσεις. Ο Μακαρόνας ξεσπάθωσε και υπερασπίστηκε με επιχειρήματα τον φύλακα. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, 1942 συγκεκριμένα, χρειάστηκε να μεριμνά ακόμη και για την εξασφάλιση τροφίμων και εφοδίων για τις ανάγκες του προσωπικού και της εφορίας. Φρόντιζε ακόμη και για τα τσιγάρα τους. Γράφει προς τη Γενική Διεύθυνση Επισιτισμού: «Έχουμε την τιμή να παρακαλέσουμε εμάς ή να χορηγήσετε τον δια την τρέχουσαν εβδομάδα αναλογούντα αριθμό κοιτίων σιγαρέτων δια το προσωπικό της καθημάς υπηρεσίας. Ακολουθεί κατάλογος καπνιστών με τα ονόματα και τις ιδιότητές του. Μακαρόνας, Κοντζιάς, Λαζαρίδης, Πέτσας, Κοντογιώργης και Φύλαγες». Όλοι καπνιστές. Προς την Επιτροπή Συσιτίου Δημοσίων Υπαλλήλων έστελνε δύο καταστάσεις με τα ονόματα των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Την μεν των επιθυμούντων λαμβάνωση συσίτιων μαγειρευμένων, την δε των προκρινόντων συσίτιων εισίδη. Οι αρχαιολόγοι ζητούσαν σε είδος ή άλλοι μαγειρευμένοι. Επίσης, άλλοτε ζητάει για όμιλα και ηχθείες και την παροχή υφιξημένης μερίδος άρτου. Από την επιθεώρηση σιδηροδρόμων Μακεδονίας ζήτησε φωτιστικό πετρέλαιο για τις ανάγκες του μουσείου και βενζίνη για το εργαστήριο του μουσείου. Το 1949 ζήτησε τη χορηγία για ανθράκων για τις δύο θερμάστρες της υπηρεσίας που λειτουργούσαν με κάρβουνο. Στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, ενώ μάλιστα δεν ήταν ακόμη έφορος, ανά αναπλήρωνε τον Κουτζά, εξακολουθούσε να προσπαθεί, δεν συμβιβάστηκε, αν και δεν είχε πάντοτε αποτελέσματα. Οι Γερμανοί είχαν καταλάβει τον χώρο της παλιάς Ακρόπολης της Βέρειας και τη χρησιμοποιούσαν ως τάβλο για τα λόγα τους. Όμως, πέρα από το ότι επρόκειτο για ένα βυζαντινό μνημείο, στον χώρο της Μητρόπολης στεγάζονταν σημαντικές αρχαιότητες της Βέρειας, γλυπτά και επιγραφές, όπως η επιστολή του βασιλιά Δημητρίου του Δεύτερου. Ο Μακαρόνας με έγγραφό του στον Σένεμπεκ τον Δεκέμβριο 1941 ζητά να ελευθερωθεί ο ναός και να βρεθεί άλλος χώρος για τον Σταύλο. Αλλά δεν εισακούστηκε και κατά τον Μάρτιο του 1942 ο διοικητής μονάδος επιθυμών να καθαρίσει τον Σταύλο διέταξε να εκβάλωσε τα αντικείμενα της συλλογής, μαρμάρινα, ανάγλυφα, αρχιτεκτονικά και επίγραφε, επειδή δεν τεινά ήσαν βαρέα και δυσμετακόμιστα, επέταξε εις τους στρατιώτας να τα καταθράψωσει, γράφει ο Μακαρόνας. Το καλοκαίρι του 1941, όταν ο Μακαρόνας ήταν απασχολημένος στις επισκευάς του βομβαρδισθέντος ναού της Αγίας Σοφίας, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης έγιναν ανασκαφές χωρίς άδεια υπό οπλήτου ναυτικής τεινός υπηρεσίας του δόκτωρος Στέσελ. Τα ευρήματα δεν κατετέθηκαν στο μουσείο.
Αργότερα ο Μακαρόνας διαμαρτυρήθηκε στο Σένεμπεκ δια την αυθαίρετον ταύτην ανασκαφήν, γενωμένη μάλιστα η πανδρός μη ειδικού. Ο Σένεμπεκ δικαιολογήθηκε ότι έγινε εν αγνία του και εξέφρασε τη λύπη του. Μετά τη γερμανική κατοχή, κατά την περίοδο ανασυγκρότησης, δημιουργήθηκαν νέα προβλήματα. Το Μουσείο Έδεσας μεταβλήθηκε σε αποθήκη πυραμαχικών του Ελλάς και εκλάπησαν διάφορα μικρά ευρήματα, νομίσματα, ειδόλια και άλλα από τους κατοίκους εκεί. Ο Μακαρόνα ζήτησε τη βοήθεια του στρατού, τη βοήθεια του στρατού για να απομακρυνθούν, συγγνώμη, για να απομακρυνθούν τα πυρομαχικά. Ζήτησε τη βοήθεια του στρατού, την οποία είχε βέβαια. Όμως λίγο αργότερα έγινε επίταξη του μουσείου από τον ομάρχη Πέλης για να αποθηκευτούν εκεί τρόφιμα της ΟΥΝΡΑ, χωρίς συνεννόηση με την εφορία. Ο Μακαρόνας ζητά να γίνει τάχιστη απομάκρυση των εφοδίων εκ του μουσείου. Διότι δεν φρονούμεν, γράφει, ότι είναι ανεκτόν το πολύτιμον υλικό του μουσείου να απόκειται ομού με τα μπιζελίων εις την διάθεση αμαθών ακτοφόρων. Τον απασχολούσε η καταστροφή που υφίστατο ανεσκαμμένος από τους Αμερικανούς χώρους της Ολύνθου λόγω της εγκατάλειψης των ερυπείων και το 1946 εισηγείται να μην δοθεί στον καθηγητή Ρόμπινσον άδεια περαιτέρων ασκαφών, άνευ της αναλήψεως υποχρεώσεως της συντηρήσεως των αποκαλυφθισωμένων ερυπείων. Και αλλού αναφέρει ότι θεωρούσε κέριον σφάλμα το γεγονός ότι εις το παρελθόν εδόθησαν άδεια των ανασκαφών της Ολύνθου άνευ της αναλήψεως της υποχρεώσεως ταύτης και άνευ άλλων συναφών όρων ή τη περιφράξεως κατασκευής φυλακίων, τεχνικού εξοπλισμού συνεργείων, συντήρησης κλπ. Αντιθέτως, το 1954 εγγράφω σε πενή τον καθηγητή Λέμαν για την επιμελημένη έκθεση στο Μουσείο της Αμοθράκης, επισημένοντας ότι αυτό σπανίως συμβαίνει. Ο Μακαρόνας, ασκώντας με αθόρυβη πυγμή τα καθήκοντά του, αφενός δημιούργησε ένα ήρεμο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό, αφετέρου θεμελίωσε σταθερά τη λειτουργία της αρχαιολογικής υπηρεσίας και τη μέρημνα για τα μνημεία και στην περιφέρειά του. Θα κλείσουμε με ένα αξιομνημόνευτο περιστατικό που μου διηγήθηκε ο ίδιος και είναι νομίζω ενδεικτικό των απαρέκκλητων επιστημονικών του αρχών και του ήθους του. Από το 1957 επομίστηκε ως γνωστόν την εκτεταμένη ανασκαφή της Πέλλας, την οποία η κυβέρνηση χρηματοδοτούσε αφιδώς. Όταν την επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός, θεωρώντας ότι θα έχει πια αποκαλυφθεί ολόκληρη πόλη, ζήτησε εξηγήσεις από τον Μακαρόνα, ο οποίος απάντησε ότι αυτές τις εργασίες επέτρεψε το διαθέσιμο ποσόν. Πολλά λεφτά του είχε δώσει. Ο Πρωθυπουργός τότε είπε «Διπλασιάζω το ποσόν». Και ο Μακαρόνας απάντησε «Αδυνατό να το απορροφήσω. Η ανασκαφή της Πέλλας είναι υπόθεση γενεών». Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.